Την απάντησή του στη συμφωνία τριών φάσεων που ανακοίνωσε την 1η Ιουνίου Τζο Μπάιντεν έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μιλώντας στην Ισραηλινή Βουλή. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα που επικαλούνται διαρροές από την κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε ότι η πρόταση που παρουσίασε ο Μπάιντεν ήταν ελλιπής. Ο πόλεμος θα σταματήσει προκειμένου να επιστρέψουν οι όμηροι και στη συνέχεια θα κάνουμε νέες συζητήσεις. Υπάρχουν κενά μεταξύ της εκδοχής Μπάιντεν και της Ισραηλινής εκδοχής της συμφωνίας. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, ο Νετανιάχου διεμήνησε ότι για το Ισραήλ οι στόχοι του πολέμου δεν έχουν αλλάξει. Ανι χωσεύ αλεέν κολασμάν, αλα μισπαχότ σελέν, αλα σέβε σελέν. Βελαχέν αλάχνου κυβράτ דרך ארוכה כדי להחזיר אותם. אבל תוך כדי הפעולה הזאת, בראשן חיסול החמאס. זה לא משהו שאני מוסיף כי לחצו עליי בקואליציה. זה משהו שסיכמנו עליו בקבינט המלחמה פה אחד. Ο Τζο Μπάιντεν παρουσίασε την 1η Ιουνίου το σχέδιο τριών φάσεων για την εκεχηρία στη Γάζα. Ωστόσο, για τους Ισραηλινούς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην πρώτη φάση διάρκειας 6 εβδομάδων. Ο Μπάιντεν είπε ότι η πρώτη φάση προβλέπει την πλήρη κατάπαυση πυρός και την αποχώρηση Ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, αλλά και την απελευθέρωση μερικών ομήρων. Όμως ο Νετανιάχου ζητά δημόσια την απελευθέρωση όλων των ομήρων και νέες συζητήσεις μετά. They are the conditions that Benjamin Netanyahu has consistently been saying to make sure that Hamas is not able to be a threat to Israel in the future, that there's no threat coming out of Gaza. Στον απόϊχο του διπλωματικού θρίλερ, οι Ισραηλινοί συνέχισαν τις επιθέσεις στη Γάζα. Τουλάχιστον 19 νεκροί από πλήγματα σε Μπουρέιτς και Χαν Γιουνίς. Στο μέτωπο με τη Χεζμπολάχ, η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο κοινότητες του Βόρειου Ισραήλ ως αντίπεινα για την επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο με δύο νεκρούς.